Εδώ έχει then meat, το χρέος. Με σύνθημα ενημερώστε τους φίλους, τους συγγενείς και τους οικείους σας για τα πλεονεκτήματα της διαβίου μάθησης, ξεκίνησαν οι έγγραφες στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το Λεμαϊδάς. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο που παρέχει σε πολίτες άνω των 18 ετών που δεν ολοκλήρωσαν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου, με φίτηση διάρκειας 2 ετών. Μετά την αποφίτηση δίνεται η δυνατότητα τη συνέχιση των σπουδών σε εσπερινό λύκειο. Πολλοί μάλιστα από τους αποφύτους των λυκείων συνέχισαν τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουμε εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο τμήμα της Πτολεμαΐδας, εδώ στο χώρο του δεύτερου ΕΠΑΛ, από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8.30 ώρα μπορεί να έρχονται οι μαθητές για να εγγράφονται για την επόμενη σχολική χρονιά. Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και γιατί να γραφτεί κανείς? Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι για όσους πολίτες Έλληνες ενήλικες άνω των 18 δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και θέλουν να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου, έρχονται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, παρακολουθούν 2 χρόνια, είναι διτάξιο, παρακολουθούν μαθήματα, τα μαθήματα που κάνουν και στα γυμνάσια, τα ημερήσια, γλώσσα ελληνική, μαθηματικά, φυσική και όλα τα υπόλοιπα, αγγλικά, πληροφορική, παίρνουν και γνώσεις και μπορούν να τελειώσουν, να πάρουν και το απολυτήριο γυμνασίου λοιπόν μετά από 2 χρόνια και αν θελήσουν, και πολλοί το έχουν κάνει, να παρακολουθήσουν μετά στο λύκειο. Και κάποιοι έχουν τελειώσει και το λύκειο, έχουν πάρει πτυχία πάνω από το εσπερινό ΕΠΑΛ, που είναι και εκείνο πολύ χρήσιμο το πτυχίο του ΕΠΑΛ, και κάποιοι έχουν δώσει και πανελλαδικές εξετάσεις και έχουν περάσει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διορθώνουμε ένα λάθος που κάναμε στα χρόνια της νιώτης ενδεχομένως? Λάθος, είτε από κάποιον άλλο παράγοντα που η ζωή τα αφαιρέτησε και δεν τελειώσανε κάποιοι συμπολίτες μας το γυμνάσιο, μπορούν όντως να έρθουν να το τελειώσουν και να διορθώσουν αυτό το λάθος, ας πούμε. Αυτό το σχολείο παρέχει και μια ευκολία. Είναι απόγευμα για κάποιους που δουλεύουν. Δηλαδή, ναι, η φοίτηση στο σχολείο γίνεται απογευματινές ώρες. Γίνεται σε απογευματινές ώρες από τις 5 μέχρι τις 8.40. Οι πολίτες, οι συμπολίτες μας της περιοχής μας, της Εορδαίας, ή αν μας ακούνε και από αλλού, γιατί έχουν έρθει και από όμορους νομούς, από το Βαρικό, ας πούμε, από τους Αγίους Αναργύρους, από οπουδήποτε μπορούν να έρθουν και να εγγραφούν και να τελειώσουν το γυμνάσιο.